Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία. Είναι από την εταιρεία, όπως βλέπετε, της K&F Concept και περιέχει μέσα ένα τρίποδο. Είναι βάρους 1,7 κιλών. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στο unboxing, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι εδώ πέρα και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο περιεχόμενο και βίντεο που ανεβαίνει. Έχω λοιπόν εδώ στα χέρια μου τη συσκευασία όπως τη βλέπετε από το τρίποδο το οποίο θα ανοίξουμε σήμερα και βλέπετε εδώ πέρα επάνω ότι το κουτί γράφει K&F Concept. Η συσκευασία γύρω-γύρω είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία την οποία να παρέχει. Πάμε ωστόσο να το ανοίξουμε κατευθείαν όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Δεν έχει κάποια ταινία ασφαλείας ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν το ανοίγουμε. Αυτό όπως το βλέπετε είναι έτσι εδώ ακριβώς. Το τραβάμε, είναι αυτή η κλασική θήκη που έχουν όλα τα τρίποδα, η αλήθεια είναι. Η θήκη του είναι αυτήν εδώ πέρα, επίσης γράφει επάνω K&F Concept. Περιμετρικά και αυτή δεν έχει κάτι άλλο, πέρα από αυτό εδώ πέρα για να μπορούμε να το μεταφέρουμε και να το κρατάμε και επίσης εδώ που έχει το φερμουάρι για να μπορούμε να το ανοίγουμε. Σας το ανοίγω εγώ αυτή τη στιγμή κατευθείαν και από μέσα είναι έτσι. Άρα λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο αυτά όλα. Εδώ αρχικά έχουμε αυτό. Αυτό το είχα δει ούτως ή άλλως και πριν το αγοράσω ότι θα το έχει μέσα. Είναι μια βάση για το κινητό. Αυτή είναι εδώ η συγκεκριμένη. Την είχε δηλαδή μαζί το τρίποδο, όπως το βλέπετε. Είναι αυτό το κλασικό, το οποίο έχει εδώ πέρα πίσω την ασφάλεια που μπορούμε απλά να ξεβιδώσουμε ελαφρώς για να αρχίσουμε αυτό να το γυρνάμε και γυρνάει κατά 360 μοίρες. Έχει επίσης αυτό εδώ πέρα το οποίο επίσης το ξεβιδώνουμε και μας ανοίγει το συγκεκριμένο για να μπορούμε να βάλουμε το κινητό, να το σφίξουμε έπειτα και να το κρατάει. Είναι δηλαδή όπως ένα άλλο που σας είχα δείξει κάποια στιγμή και δεν έχει κάτι άλλο το συγκεκριμένο. Επίσης αυτό σαν πληροφορία, το βλέπετε εδώ από κάτω, έχει αυτήν εδώ πέρα τη βίδα και επίσης έχει την άλλη τη βίδα εδώ πέρα σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν, αλλά αυτήν. Είναι του ίδιου μεγέθους και μπαίνουν και οι δύο επάνω στην κεφαλή από το τρίποδο, το οποίο θα δούμε ευθύς αμέσως. Το τρίποδο λοιπόν είναι αυτό εδώ. Μέσα μας έχει αυτό εδώ πέρα που είναι το manual, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, είναι το manual. Κλασικά, όπως όλα τα manual, έχει τις βασικές πληροφορίες που μας δείχνει όλα όσα χρειαζόμαστε και από μπροστά και από πίσω. Και όσον αφορά το τρίποδο, για να το ανοίξουμε λίγο τώρα, να το δούμε. Εγώ το ξέρω από τις φωτογραφίες μόνο, άρα θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες μαζί τώρα. Αρχικά, δείτε το και αυτό πώς είναι συνολικά. Το τρίποδο σαν τρίποδο είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Η πρώτη λεπτομέρεια, την οποία είχα δει και από τις φωτογραφίες και θα δούμε μαζί, είναι αυτό εδώ πέρα το χερούλι. Όπως το βλέπετε, το οποίο είναι αρθρωτό και μπορεί να κινηθεί ανάλογα με το πώς το κρατάμε για να μας διευκολύνει και να μην έχουμε πρόβλημα. Και με αυτό ουσιαστικά κρατάμε το τρίποδο για να μην χρειάζεται να το πιάνουμε από εδώ ή από οπουδήποτε. Το πιάνουμε κατευθείαν μέσα από εδώ και είμαστε μια χαρά. Η άλλη λεπτομέρεια, την οποία δεν έχει το άλλο το τρίποδο που έχω, είναι τα πόδια. Αν τα δείτε, τα πόδια του είναι έτσι εδώ. Αυτά δηλαδή μπορούν να γυρίσουν και να κινηθούν όπως το βλέπετε και τα τρία, για να μπορεί να στηριχτεί καλύτερα επάνω στο έδαφος το οποίο θα το έχουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια τα πόδια έχουν να κάνουν και με το πόσο πιο σταθερό θα είναι το τρίποδο, με την έννοια το ότι θα απορροφάνε τους κραδασμούς από κάποιο αέρα ή από περπάτημα ή από οτιδήποτε. Το πόδι επάνω του τρυπόδου γράφει και το μοντέλο, το οποίο όπως βλέπετε γράφει K&F Concept KF2624L. Σε κάθε πόδι έχει μαξιλαράκι για να μπορούμε να το πιάνουμε, ούτως ώστε να μην κρυώνουμε αν είμαστε σε πάρα πολύ κρύο περιβάλλον ή να μην μας καίει εάν είμαστε σε πολύ ζεστό περιβάλλον.
Από εκεί και πέρα, το τρίποδο ανοίγει έτσι. Αυτό εδώ κατεβαίνει μέχρι αυτό το σημείο. Και εδώ, το συγκεκριμένο, όπως το βλέπετε, είναι μια ασφάλεια η οποία γυρίζει. Αυτή τη στιγμή είναι χαλαρή, να το πω έτσι. Είναι ξεκλείδωτο δηλαδή, φανταστείτε το. Αν εγώ πάρω και σας την γυρίσω, αυτό έρχεται και ασφαλίζει. Και αν το δείτε τώρα, δεν μαζεύει προς τα πάνω. Αυτή δηλαδή είναι η ασφάλεια, ούτως ώστε να μην κινούνται τα πόδια κατά τη στιγμή που το χρησιμοποιούμε. Εδώ έχει αυτά τα κλειψάκια τα οποία ανοίγουμε για να μπορούν να μακραίνουν τα πόδια και να μαζεύουν. Αν το δείτε, είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Και επίσης έχουμε το εξής. Εδώ από πάνω έχει αυτό εδώ πέρα το πράσινο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε κατά πόσο είναι σε επίπεδη επιφάνεια, γενικότερα πώς είναι η κλίση από το τρίποδο. Και πάμε τώρα στο υπόλοιπο το κομμάτι. Αυτό δεν ξέρω που βολεύει και για ποιο λόγο το χρησιμοποιούμε και τι κάνει, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Έχουμε το εξής. Έχουμε την κεφαλή. Η κεφαλή έχει αυτό, το οποίο είναι το κομμάτι που κρατάει την κάμερα. Αυτό μπορεί να σηκωθεί και μπορούμε να έχουμε την κάμερα κάθετα ή οριζόντια ή αναλόγως την κλίση που θέλουμε. Από εδώ σφίγγουμε και ξεσφίγγουμε, ούτως ώστε το συγκεκριμένο, άμα σας το σφίξω τώρα εγώ δηλαδή, να μην σηκώνεται, να μην έχουμε θέμα ότι θα σηκωθεί η κάμερα. Αν το δείτε τώρα, δεν κάνει κάτι. Παραμένει σταθερό. Έχουμε επίσης μία κεφαλή η οποία γυρίζει κατά 360 μοίρες, αν το δείτε δηλαδή, γυρίζει κατά 360 μοίρες, αλλά έχουμε το εξής. Η κεφαλή, εκτός από το ότι γυρίζει κατά 360 μοίρες εφόσον την περιστρέφουμε όπως περιστρέφονται οι δείκτες του ρολογιού, αν το γυρίσουμε αντίστροφα, η κεφαλή βγαίνει. Και έχουμε εκτεθειμένη την βίδα η οποία είναι επάνω εδώ πέρα και στην οποία στηρίζεται η κεφαλή. Να πάρω εγώ αυτό εδώ που μου έχει πέσει από εδώ και να σας δείξω τώρα μία μικρή λεπτομέρεια για να το δούμε και να το ξέρετε. Βιδώνοντας ξανά την κεφαλή και μόλις αυτό έρθει επάνω και στερεωθεί, θα δούμε το εξής. Η κεφαλή ξαναβιδώθηκε και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε το εξής. Στην κεφαλή, εδώ επάνω, αν το δείτε, έχει αυτό εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο, εγώ τώρα θα σας το χαλαρώσω και κάνουμε το εξής. Βασικά, θα σας το σφίξω. Αφού σας το σφίξω, θα γυρίσω την κεφαλή όπως γυρνάνε οι δείκτες του ρολογιού, ούτως ώστε να βιδώσει όσο πιο πολύ γίνεται πάνω στη βάση. Από εκεί και πέρα, σας το χαλαρώνω. Έρχομαι λοιπόν αυτό και το χαλαρώνω. Και αν το δείτε τώρα, πάλι γυρίζει όπως πάνε οι δείκτες του ρολογιού, αλλά πλέον μπορώ να το γυρίσω ήρεμα, όχι απότομα, και από την άλλη πλευρά, χωρίς να μου ξεβιδώνει το από κάτω. Αυτό γίνεται επειδή έχω χαλαρώσει το συγκεκριμένο το μοχλό. Εγώ έρχομαι εδώ, σας τον ξανασφίγγω, it's okay, και αντίστοιχα η κεφαλή επάνω, αυτό το κομμάτι δηλαδή που βιδώνεται επάνω στην κάμερα, βγαίνει με αυτόν τον τρόπο, όπως βγαίνουν δηλαδή αρκετά. Είναι αυτό που λέμε γρήγορη απελευθέρωση. Έχει το μοχλό εδώ πέρα, κάνουμε ένα έτσι, παίρνουμε αυτό, το βάζουμε πάνω, το κλείνουμε και μπήκε. Είναι αυτό το κομμάτι. Εδώ έχουμε και την εξής λεπτομέρεια. Το συγκεκριμένο το τρίποδο, εκτός από τρίποδο, παράλληλα είναι και μονόποδο. Πώς μπορεί να γίνει μονόποδο ή όπως μπορεί να λέγεται το συγκεκριμένο. Εδώ επίσης έχει έναν άλλον μοχλό, το πούμε έτσι, μια άλλη βίδα. Αυτό τώρα είναι σφιγμένο. Αν έρθω εγώ και το χαλαρώσω, έρχομαι τώρα και κάνω το εξής. Hop, και έχουμε δύο πραγματάκια και μένουν αυτά έτσι. Το μονόποδο, αν το δείτε, εδώ επάνω έχει μια πληροφορία που λέει stop here. Σταματήστε εδώ. Και έχει και αυτό εδώ πέρα από κάτω, όπως το βλέπετε. Αυτό εδώ από κάτω, αν το δείτε, έρχεται και γυρίζει. Έρχεται δηλαδή αυτό και κάνει, άμα το καταφέρω, γυρίζει έτσι. Έχοντας γυρίσει αυτό έτσι, μπορούμε να πάρουμε αυτό και να το ανοίξουμε. Και ανοίγει πλήρως
ακόμη ένα εδώ. Ωραία. Νομίζω δεν έχει άλλο να ανοίξει. Όχι. Και αντίστοιχα, γυρνώντας το προς την άλλη πλευρά, έρχεται και ασφαλίζει. Και γίνεται το μονόποδο αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε την κάμερα έτσι και να το στηρίζουμε και να τη χρησιμοποιούμε για να μην την έχουμε στο χέρι και μας δημιουργεί θέμα ή οτιδήποτε. Αυτό εδώ σαν μέγεθος, όπως το έχω εγώ τώρα, ανοιχτό δηλαδή, είναι σε ύψος 1,47. Όλο αυτό εδώ πέρα είναι 1,47. Αν αυτό πάρουμε και το κλείσουμε, όπως το έχω αυτή τη στιγμή, αυτό εδώ είναι 41 εκατοστά. Αυτό εδώ πέρα ακριβώς όπως το βλέπετε είναι 41 εκατοστά. Και με αυτό έχουμε τελειώσει. Σας το επανατοποθετώ εγώ εδώ πέρα. Επίσης, αυτή είναι η πληροφορία εδώ πέρα που λέει το σταματήστε εδώ, το stop here που έχει, μας το έχει, ούτως ώστε να το βάλουμε σε αυτό το σημείο, να το σφίξουμε και να μπορέσει ο βραχίωνας αυτός να σηκωθεί πιο πάνω για να μείνει έτσι. Σε περίπτωση που χρειάζεται να ψηλώσουμε την κάμερα λίγο ακόμη. Αυτό εδώ ανοιχτό, αν δηλαδή είναι τα πόδια εντελώς ανοιχτά, αυτό δηλαδή εδώ τώρα όπως το βλέπετε όλο μαζί με την κεφαλή ανοιχτή, συνολικά είναι 1,73. Αν και εμένα για πιο ψηλό μου φαίνεται, αλλά οκ. Okay. Οι πληροφορίες λένε πως είναι 1,73. Εάν ωστόσο το συγκεκριμένο το έχουμε εντελώς κλειστό, όπως το βλέπετε δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αυτό συνολικά είναι στα 57 εκατοστά. Εάν πάρουμε και ανοίξουμε αυτό, τα πόδια δηλαδή, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, έτσι, είναι στα 53 εκατοστά. Και εάν το έχουμε ανοιχτό μόνο έτσι, με τα πόδια ανοιχτά κάτω, αλλά χωρίς να είναι σηκωμένος αυτός ο βραχίωνας, είναι στο 1 μέτρο και 47 εκατοστά. Αυτές είναι οι πληροφορίες του όσον αφορά το ύψος το οποίο έχει. Εδώ από κάτω επίσης, όπως βλέπετε, έχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως γνωρίζουμε αυτοί που έχουν τρίποδα, όσοι δεν το γνωρίζουν όπως εγώ δεν το γνώριζα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κρεμάσουμε κάποιο βαράκι σε περίπτωση που θέλουμε να είναι πιο σταθερό για να μην κουνιέται εάν έχουμε κάποιους κραδασμούς ή οτιδήποτε. Και η άλλη η βασική πληροφορία είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Όπως βλέπετε και αυτό εδώ γυρίζει. Αυτό γυρίζει γιατί ασφαλίζει την κεφαλή των βραχίων αυτών, τον άξονα δηλαδή το συγκεκριμένο, που κινεί την κεφαλή κάθετα. Άρα δηλαδή, όταν το έχουμε χαλαρό, αυτό μπορεί και κινείται. Όταν το σφίγγουμε, αυτό εδώ σταματάει αυτό από το να κινείται και δεν κινείται και μένει σταθερό. Το τρίποδο λοιπόν το συγκεκριμένο είναι αυτό εδώ πέρα από την εταιρεία K&F Concept, που γενικότερα λίγο αν την ψάξετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με φωτογραφικά είδη, απλά δεν είναι η Manfrotto, ας πούμε, που είναι η καλύτερη ή μέσα στις καλύτερες εταιρείες όλων. Το τονίζω και πάλι, είναι το μοντέλο KF2624L, αλουμίνιο, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, και αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια, όπως τα βλέπετε, είναι πλαστικά. Η κεφαλή του τρυπόδου μπορεί να σηκώσει κάμερα μέχρι 4 κιλά. Άρα, το σώμα της κάμερας μαζί με το φακό θα πρέπει να είναι σε βάρος το πολύ 4 κιλά, ούτως ώστε το συγκεκριμένο να είναι σταθερό, να μην κινείται και να μην έχουμε πρόβλημα. Σας το δείχνω μια ακόμη φορά για να το δείτε πώς είναι συνολικά γύρω-γύρω αυτό. Είναι έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από το τρίποδο της K&F, το μοντέλο KF2624L, αν θυμάμαι καλά. Ελπίζω για κάποιους να φανεί χρήσιμο όπως φαίνονται και για εμένα όλα αυτά τα βίντεο που ψάχνω και βρίσκω στο ίντερνετ για διάφορα πράγματα που με ενδιαφέρουν και με αφορούν. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Εσείς, το τονίζω και πάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μείνετε ασφαλείς, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Εάν χρειάζεται να βάλετε μάσκα, να βάλετε μάσκα και να προσέχετε εκτός από εσάς και τους γύρω σας. Σας χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.